Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ο Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, ο κύριος Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος, μια συζήτηση μαζί του για τις τελευταίες εξελίξεις, για το πώς τα βλέπει η δική του ομάδα και για το τι προτείνει, γιατί νομίζω ότι, κύριε Νικολάου, είμαστε πια ή πρέπει να είμαστε στο σημείο εκείνο καμπής που λέει ότι είδαμε τι έγινε και όσο και να εξελιχθεί και λοιπά, έχουμε γνώση και αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να αλλάξει αυτό. Για να υπάρχουν δηλαδή ασφαλιστικές δικλίδες που το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να χρησιμοποιήσει ώστε να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα διαφθοράς. Καλημέρα καταρχάς και στις δύο. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Εντάξει, καταρχάς βλέπουμε, είμαστε μπροστά σε μια υπόθεση η οποία είναι σε εξέλιξη. Εμείς σαν ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή είπαμε ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ λογικό, ότι δεν είναι ανάγκη να πέφτει κανείς από τα σύννεφα και θα κάνει λάθος αν προσπαθεί να εμφανίσει μια τέτοια εικόνα, δήθεν ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν γίνονται σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη κτλ. Γιατί αυτή θα ήταν μια επίπλαστη εικόνα. Σας θυμίζω ότι το προηγούμενο διάστημα βγήκανε με διάφορες διαρροές, τα λεγόμενα leaks, σειρά ολόκληρη εκατοντάδων χιλιάδων σελίδων, τα Panama Papers, τα LuxLeaks, οι διάφορες λίστες κτλ. Που αποδεικνύουν ότι η διαπλοκή και η διαφθορά είναι παρούσα σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες. Γιατί ακριβώς είναι ένα ίδιο του συστήματος. Η διαπλοκή δηλαδή των μεγάλων συμφερόντων, των τραπεζιτών, των βιομηχάνων, των μονοπωλιακών ομίλων με τους πολιτικούς εκπροσώπους που βρίσκονται στα κέντρα τα λεγόμενα λήψης αποφάσεων, είτε είναι τα Εθνικά Κοινοβούλια, είτε είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε άλλα όργανα και θεσμοί, ακριβώς γιατί η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση έχει από τα γενοφάσκια της φτιαχτεί για να εξυπηρετήσει αυτά τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων. Το γεγονός ότι σήμερα λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν λέγεται Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ή όπως ήταν οι απαρχές της Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα Χάλιβα, που ήταν σημαδεμένο ότι μιλάμε για αυτούς τους κλάδους που χρειάζονταν να ανακάμψουν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν έχει αλλάξει τον πρακτικό της χαρακτήρα. Έχει λάβει όμως πολιτικά χαρακτηριστικά η Ένωση. Βεβαίως, έτσι τα ζητήματα της ενίσχυσης του πολιτικού της χαρακτήρα ήταν ένα παρεπόμενο, γιατί ήταν ανάγκη να συγκροτηθεί και μια μεγάλη ενιαία αγορά, έτσι ώστε να μπορέσουν και οι ευρωπαϊκοί όμιλοι με καλύτερους όρους να εκμεταλλεύονται όχι μόνο τους εργαζόμενους σε κάθε χώρα, αλλά και τους εργαζόμενους συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θεωρείτε ότι ήταν ζήτημα χρόνου το να αποκαλυφθεί κάποιο σκάνδαλο οικονομικό? Άρα θεωρούμε ότι όσο υπάρχει αυτή η διαρκής μήτρα που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση του κεφαλαίου, που εξυπηρετεί με κάθε τρόπο τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους που βρίσκονται σε ανταγωνισμούς μεταξύ τους. Και οι ευρωπαϊκοί μονοπωλιακοί όμιλοι ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον. Δείτε, για παράδειγμα, πώς εκφράζεται αυτό στο ζήτημα της ενέργειας σήμερα με τις θέσεις που παίρνουν τα κράτη-μέλη, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, που δεν βρίσκουν μεταξύ τους ένα κοινό τόπο συνεννόησης, όπως κάποιος θα έλεγε, ότι εδώ ο κόσμος σφαδάζει από την ενεργειακή φτώχεια και το κόστος και δεν μπορούν να τα βρουν, γιατί είναι στη μέση μεγάλα συμφέροντα κτλ. Και βεβαίως ανταγωνίζονται και με μεγάλους διεθνείς ανταγωνιστές, είτε αυτές είναι ρωσικές εταιρείες, είτε είναι κινέζικοι όμιλοι, είτε είναι οι όμιλοι των αραβικών χωρών, οι οποίοι σήμερα παρουσιάζονται σαν εναλλακτική στρατηγική εταίροι φερρυπίν το Κατάρ στην εξασφάλιση της πολυπόθητης λεγόμενης ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα όσο υπάρχει αυτό, σίγουρα θα υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα, όπως είδαμε και με την κυρία Καϊλή, με τους άλλους Ιταλούς, Βέλγους, ευρωβουλευτές, με ανθρώπους οι οποίοι είναι στελέχοι του Ευρωκοινοβουλίου, εργάζονταν στην Επιτροπή την λεγόμενη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Όπου χτες ενημερωθήκαμε και εμείς ότι εδώ στο κτίριο του Στρασβούργου υπάρχει ολόκληρη επιχείρηση σφραγίσματος γραφείων. Ναι, βοηθάω Ευρωβουλευτή. Άρα και όχι μόνο, και ανθρώπων που σχετίζονται με την ίδια την υποεπιτροπή Ντρουά, ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου. Δηλαδή, φαίνεται ότι εμείς το έχουμε αναδείξει σαν ΚΚΕ πολλά χρόνια, ότι υπάρχει γενικά μια ολόκληρη βιομηχανία, αν θέλετε, εδώ παραγωγής ψηφισμάτων με επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία αξιοποιείται είτε για να επιβραβεύσει εκεί που τα έχουμε καλά με τρίτες χώρες κτλ., είτε αξιοποιείται σαν πολιορκητικός κρυός, έτσι ώστε
σε κυβερνήσεις ή χώρες που δεν είναι άρεστες ή δεν τα πάνε καλά με τα σχέδια τα παγκόσμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δημιουργηθεί ρήγμα έτσι ώστε να ενταχθούν οι ευρωπαϊκοί μονοπωλία και ομιλή σε αυτό το παιχνίδι. Η σχέση με το Κατάρ από ποιο διάβλο περνούσε? Ήταν μια σχετίζεται, ας πούμε, με την ενεργειακή κρίση, σχετίζεται με μια προθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι με έναν τρόπο εταίρος του κρατηδίου? Είναι βέβαιο. Mm-hmm. Το Κατάρ είναι ένας από τους βασικούς παγκόσμιους προμηθευτές του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ήδη τα τέλη του 20, πολύ πιο έντονα από τα μέσα του 2021, υπάρχει τεράστια αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου, το οποίο έρχονταν μέσω αγωγούς, κυρίως από τη Ρωσία. Αυτή η αύξηση της τιμής και του ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται από αυτό, αυτή η αύξηση της τιμής βεβαίως επηρεάστηκε από τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία που ξεκίνησε με την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας, όμως πρέπει να αναζητήσουμε τα αίτια της αλλού. Κατά την άποψή μας, τα αίτια της βρίσκονται στην ίδια τη λογική, τη στρατηγική μάλλον της απελευθέρωσης της ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεχαρβάλωσε τους κρατικούς φορείς, ιδιωτικοποίησε τις εταιρείες, έφτιαξε τα χρηματιστήρια των ρήπων και το χρηματιστήριο της ενέργειας, που φόρτωσαν πολλούς φόρους και νέες ανατιμήσεις στις πλάτες των λαών. Σήμερα, όπου υπάρχει η οξυμένη αντιπαράθεση με την Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας, όπου μπορεί να, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή συνεχίζει να ταΐζει τη μηχανή του πολέμου σε βάρος των συμφερόντων του Ουκρανικού λαού και του Ρώσικου λαού, γιατί αυτοί οι δύο είναι αυτοί που χάνουν τη ζωή τους, κακά τα ψέματα, και σε βάρος όλων των υπόλοιπων που ζούμε τα αποτελέσματα αυτού του πολέμου. Και η λογική του να σταματήσω εγώ να προμηθεύομαι φυσικό αέριο από τη Ρωσία άνοιξε την πύλη σε άλλες αγορές και άλλους προμηθευτές. Ο βασικός προμηθευτής μέχρι τώρα ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όμως είναι ένα μακρύ ταξίδι, το οποίο αυξάνει πολύ το κόστος, αλλά ψάχνουν και εναλλακτικές. Το θέμα, αν θέλετε, επειδή έχει βάση αυτή η ερώτηση που κάνετε, ακριβώς το Κατάρ είναι ένας από τους βασικούς προμηθευτές με τους οποίους ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τον αναγνώρισε σαν στρατηγικό εταίρο. Χρειάζεται σήμερα και να σκεφτούν και οι ακροατές μας. Δηλαδή, γίνεται μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα σύσσωμη η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες οι πολιτικές ομάδες, με μικρές εξαιρέσεις, του Ευρωκοινοβουλίου, οι δύο βασικές πολιτικές ομάδες, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και οι Σοσιαλδημοκράτες, να θεωρούν ότι στο Κατάρ γίνονται πράγματα και θάματα, ότι γίνονται σεβαστά πλέον τα ανθρώπινα δικαιώματα, γίνονται σεβαστοί πλέον οι ανθρώπινοι όροι εργασίας κτλ., ότι είμαστε σε ένα άψογο επίπεδο και θα τους αφαιρέσουμε και το ζήτημα της βίζας, θα κλείσουμε συμφωνίες κτλ. Και ξαφνικά, μέσα σε ένα βράδυ, επειδή αναδεικνύεται ένα σκάνδαλο τέτοιου χαρακτήρα, χρηματισμού κτλ., το Κατάρ ξαφνικά από στρατηγικός εταίρος όπου σέβεται δικαιώματα και προϋποθέσεις γίνεται ένα αυταρχικό καθεστώς. Δηλαδή, τον προηγούμενο μήνα δεν ήταν αυταρχικό καθεστώς το Κατάρ και ήθελαμε να είμαστε εμείς, ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι στρατηγικός εταίρος, και τώρα ξαφνικά είναι αυταρχικός καθεστώς που απειλεί την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Δηλαδή, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα να τα λέμε με αυτόν τον τρόπο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει κάνει και παρέμβαση σε σχέση με τα εργασιακά στο Κατάρ, έτσι. Ακριβώς. Ο συνάδελφός μου, ο Κώστας Παπαδάκης, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής mm-hmm. Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου έκανε ακρόαση με τον Υπουργό, που το σκηνικό που στήθηκε ήταν το ίδιο. Ήταν αυτό που περιγράψαμε, δηλαδή, και μετά το πολύβο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου τον προηγούμενο μήνα στην Ολομέλεια, που πάνω στους τάφους, στην πραγματικότητα των χιλιάδων νεκρών στα κάτεργα στο Κατάρ, εξυμνούσε τις θετικές μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά δικαιώματα. Έτσι, το οποίο πέρασε. Αναφέρεστε και στην ομιλία της κυρίας Καϊλή. Η κυρία Καϊλή σε αυτά τα πλαίσια κινήθηκε του ψηφίσματος, που το στήριξαν όλοι, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλδημοκράτες κτλ., χωρίς κανένας να ζητήσει να γίνει ονομαστική ψηφοφορία. Δηλαδή, να δημιουργηθεί μια θολή πλειοψηφία ότι τα πάμε καλά με το Κατάρ. Αλλά εμείς από την πρώτη στιγμή τοποθετηθήκαμε εκεί, αναδείξαμε το ζήτημα. Αναδείξαμε ότι είναι απαράδεκτο όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Γιατί το 47% έως και 50% των έργων που έγιναν στο Κατάρ για η φιλοξένηση του παγκόσμιου κυπέλου του ποδοσφαίρου ανατέθηκαν σε ευρωπαϊκούς κατασκευαστικούς ομίλους. Υπάρχει και αυτή
η κατάσταση από κάτω. Υπάρχει και αυτό το δούνε και λαβίνα από κάτω που γίνεται, το οποίο στη συνέχεια πρέπει και να ξεπλένεται με τέτοιου είδους ψηφίσματα, αθολά κτλ. Κύριε Νικολάου, επιτρέψτε μας να πάμε στην Αθήνα για λίγη μουσική και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Κύριος Λευτέρης Νικολάου είναι αυτός που ακούτε, ευρωβουλευτής από το ΚΚΕ. Κουβεντιάζουμε για το τι συνέβη, για αυτό που συνέβη, το μεγάλο ζήτημα διαφθοράς που διαπιστώθηκε και αναδείχθηκε και διερευνάται από την βελγική δικαιοσύνη και με αφορμή φυσικά αυτό. Τις δικλείδες ασφαλείας που μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωκοινοβούλιο, τις προτάσεις, το πώς φτάσαμε εδώ, το αν υπάρχουν κενά ασφαλείας, βάλτε το ασφαλείας σε πολλά εισαγωγικά, υπό την έννοια ότι αν μπορούσε να αποσοβηθεί κάτι τέτοιο. Αντιλαμβανόμαστε ότι η οπτική σας και η οπτική του κόμματος είναι ότι γεννώνται από τα συστήματα, η διαφθορά και οι συμπεριφορές αυτές. Και αυτές οι συμπεριφορές, και οπότε είναι αναπόφευκτες. Παρόλα αυτά, είδαμε στη δημόσια σφαίρα και στη δημοσιογραφική έρευνα ότι αυτά σχετίστηκαν πολύ με τα λόμπι, με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, και θα θέλαμε την άποψή σας, κύριε οικονόμου. Έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα ξανά για το ρόλο και τον έλεγχο και τη διαχείριση αυτών των ομάδων πίεσης, επιρροής, άποψης. Mm. Οπότε θα ήθελα λίγο να δούμε και την άποψη του κόμματος σε σχέση με αυτό. Μία επισήμανση πριν. Mm. Τέτοια φαινόμενα θα συνεχίσουν να υπάρχουν όσο στο επίκεντρο του συστήματος στο οποίο ζούμε είναι η εξυπηρέτηση του ολοένα και μεγαλύτερου κέρδους. Mm. Όσο το σύστημα στην καρδιά του έχει το πώς να εξυπηρετείται αυτό ακριβώς το καπιταλιστικό κέρδος, ξέρετε, δεν έχει όρια. Και οι πολιτικές εύνοιες λοιπόν από την πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμών σχετίζονται με καθαρά αμιγώς με αυτό, είναι θέμα θεσμικό προσώπων, τι είναι? Έρχομαι σε αυτό, είναι, είναι θέμα συστημικό. Υπάρχει μια ρίση του ίδιου του Καρλ Μάρξ πριν από σχεδόν 200 χρόνια στο κεφάλαιο, που λέει ότι το κεφάλαιο δεν σταματάει, τώρα παραφράζω γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά ότι δεν σταματάει στη διάπραξη οποιοδήποτε εγκλήματος για να μπορέσει να εξασφαλίσει το απαιτούμενο ποσοστό κερδοφορίας. Με 10% αρχίζει να ζεσταίνεται, με 50% είναι σε πλήρη ανάπτυξη, με 100% αύξηση του ποσοστού κέρδους δεν υπάρχει, κάνει και τα πιο χυδαία εγκλήματα, με 200% δεν υπάρχει έγκλημα το οποίο να μην μπορεί να διαπράξει για να το αποκτήσει. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό στην καπιταλιστική πολιτική οικονομία. Άρα, όσο συνεχίζουμε σε αυτό το μοτίβο, και φαίνεται ότι δεν μπορεί να βάλεις και όρια. Δεν μπορείς να βάλεις και όρια. Γιατί οι ίδιες οι παγκόσμιες, τα παγκόσμια σκάνδαλα τα οποία ξέσπασαν τα προηγούμενα χρόνια σε ορισμένα ενεπλάκη, και η δική μας χώρα, δείτε, Νοβάρτης, που το θέμα δεν ήταν μόνο το θέμα του χρηματισμού, λέω εγώ. Το θέμα ήταν το πώς έπαιζαν τα κράτη, οι κυβερνήσεις με τις τιμές των φαρμάκων, έτσι ώστε να μπορούν να απομυζούν όλο ένα και μεγαλύτερο κέρδος οι φαρμακευτικοί όμιλοι και εταιρείες, το οποίο βέβαια πληρωνόταν διπλά και τρίδιπλα από τον εργαζόμενο, τον άνθρωπο. Μέσω των ασφαλιστικών. Άρα εκεί είναι τα μεγάλα σκάνδαλα. Τα μεγάλα σκάνδαλα δεν είναι αν πήρε ο ένας 50, ο άλλος 100 κτλ. Που βεβαίως αυτά είναι και εκεί που κάποιος μπορεί και να εκτεθεί. Mm-hmm. Έτσι όπως είναι. Τώρα, όλο αυτό για να συντονιστεί χρειάζεται ακριβώς να υπάρχουν αυτές οι λεγόμενες ομάδες πίεσης, τα λόμπι. Εδώ πρέπει για να έχουν και οι ακροατές την πραγματική συνέστηση του τι σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα το πω, μητρό διαφάνεια των λόμπι. Με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία, για κάθε ευρωβουλευτή, σε κάθε ευρωβουλευτή μάλλον, αντιστοιχούν 20 λόμπι. Είναι πάνω από 14.000 τα καταγεγραμμένα λόμπι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μετρήσουμε και πάρουμε στοιχεία από ειδησιογραφικά πρακτορία και εφημερίδες όπως ο Guardian, ο Economist, εκτιμάνε ότι υπάρχουν ακόμη και 20-25.000 ομάδες πίεσης στις Βρυξέλλες, οι οποίες όλες αυτές εξυπηρετούν πραγματικά ανταγωνιστικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Ποιοι είναι οι περιορισμοί? Δεν είναι όλα επιχειρηματικά, είναι και από ομάδες πολιτών. Εντάξει, κάποια είναι ομάδες πολιτών. Υπάρχει και μια κατηγοριοποίηση. Αν δείτε, δεν το έχω μπροστά μου τώρα το χάρτη, ότι τόσα είναι επιχειρήσεις, τόσα είναι μη. Αλλά με τον ένα με τον άλλο τρόπο συνδέονται με την άσκηση πίεσης που, αν δείτε ποιοι είναι οι βασικοί άξονες κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, που είναι η στρατηγική της πράσινης ανάπτυξης, το Green New Deal που λέμε, της ψηφιακής μετάβασης, είναι αυτή η βασική τομή
στους οποίους ασκείται και μεγαλύτερη πίεση. Γιατί με αυτά τα ζητήματα ασχολείται νομοθετικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, σήμερα, για παράδειγμα, υπάρχει συζήτηση για την αναθεώρηση των οδηγιών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εκατοντάδες email έρχονται όλη μέρα από τη μία ή την άλλη ομάδα που σου λέει ψήφισε αυτό, ψήφισε το άλλο, μην ψήφισε εκεί, καταψήφισε εκείνο. Δηλαδή. Βέβαια, αυτό εντάσσεται σε ένα πολύ μεγαλύτερο θέμα συζήτησης με το κατεπήγον που έχει της ενεργειακής κρίσης και όλα αυτά. Έτσι, βεβαίως. Και εκεί πατάνε κιόλας για να ασκηθεί πίεση. Βεβαίως. Και ακριβώς επειδή εκεί μοιράζονται και τα πολλά λεφτά. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τα εργαλεία που έφτιαξε το Ταμείο Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας και το Repower EU, από το 1 τρισεκατομμύριο που είναι το Ταμείο, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, περίπου το 70% αυτών των χρημάτων που είναι χρήματα του λαού θα μοιραστούν στους ενεργειακούς κολοσσούς και στους κολοσσούς της ψηφιακής τεχνολογίας. Άρα είστε υπέρ της κατάργησης των λόμπι ή του ύπαρξης ενός θεσμικού πλαισίου ελέγχου? Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά συζητάμε την αυστηροποίηση του πλαισίου εδώ πέρα. Και ποια είναι επί της ουσίας, ποιες είναι οι απαιτήσεις που θέτει? Καταρχάς, για τους ευρωβουλευτές γενικά δεν υπάρχει καμία απέτηση να δηλώνουν ότι συναντιόνται με κάποιον ή ότι έχουν συνεργασία. Υπάρχει μόνο μία απέτηση από τους εισηγητές και τους σκιώδεις εισηγητές ενός νομοθετήματος, μίας έκθεσης, πρωτοβουλίας κτλ. Να λένε ότι εγώ συναντήθηκα με τον τάδε. Αυτό είναι το πλαίσιο και ο κώδικας δεοντολογίας κτλ. Mm-hmm. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία έγινε και ούτε πρόκειται να αλλάξει κάτι με το να ενταχθούν, να καταγραφούν και τα λόμπι των τρίτων χωρών σε τέτοιου είδους καταλόγους, όσο υπάρχει η βασική πλειοψηφία εδώ, γιατί εμείς δεν λέμε ότι όλοι, για παράδειγμα, όσοι ψήφισαν το ψήφισμα για το Κατάρ είχαν δωροδοκηθεί. Υπάρχει πολιτική συμφωνία. Υπάρχει πολιτική συμφωνία να προωθηθούν τα συμφέροντα των επιχειρηματιών. Αλλά με κάποιο τρόπο έφτασαν να αποφασίσουν το συγκεκριμένο. Εντάξει, τώρα εκεί έχει να κάνει με το ζήτημα της επιρροής, που μπορεί να ασκήσει ο κάθε ευρωβουλευτής σε άλλους συναδέλφους κτλ. Έχει να κάνει με την ανταλλαγή, εν πάση περιπτώσει, με έναν τρόπο ζητημάτων, θέσεων κτλ. Εντάξει, σε ένα σύστημα το οποίο στο επίκεντρο έχει να προωθούνται συμφέροντα, αυτή είναι και η συζήτηση που γίνεται. Θα ήθελα να συνεχίσουμε, αλλά αυτό νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε μόνο αν, κύριε οικονόμου, Νικολάου, συγγνώμη, μόνο αν κύριε Νικολάου μας διαθέσετε λίγο χρόνο μετά το δελτίο στις 12, γιατί πρέπει να διακόψουμε, να πάμε στο ένθετο της ώρας και μετά να ακολουθήσει η δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Οπότε μπορούμε να σας έχουμε για λίγο ακόμα. Συμφωνώ. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Νικολάου πώς νιώθει ως Έλληνας ευρωβουλευτής και κομμουνιστής ιδεολογικά να είναι παρόν σε μια συνεδρίαση της Ολομέλειας σαν αυτή που ήταν χθες, με αυτά που είπε η κυρία Γιώχανσον, με αυτά που είπε η πρόεδρος που είπε την προηγούμενη μέρα, με όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει αυτές τις μέρες εδώ. Θα επιστρέψω σε αυτό που είπα στην αρχή της συζήτησης, ότι εμάς δεν μας ξαφνιάζει. Γιατί ακριβώς τέτοιου είδους σκάνδαλα, διαπλοκή, διαφθορά είναι χαρακτηριστικά του συστήματος της εκμετάλλευσης, το οποίο θέλει να βγάζει λάδι τους μονοπωλιακούς ομίλους σε κάθε φάση. Και αυτό το κάνει όταν δεν μπορεί να το κάνει με θεμητά μέσα, το κάνει και με αθέμητά μέσα. Και αυτό είναι τα μεγάλα σκάνδαλα που είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια και στη χώρα μας. Το σκάνδαλο των υποκλοπών που συνεχίζει να τρέχει, που εμείς ήμασταν το πρώτο πληττόμενο μέρος και κανείς δεν ήθελε να κουβεντιάσουμε για το ζήτημα του ΚΚΕ και των υποκλοπών στην έδρα και το ποιος τις έκανε, πού, με ποιο λογισμικό κτλ. Και βεβαίως και το μεγαλύτερο σκάνδαλο, για να κλείσω αυτό το κομμάτι για να μην αναφερθώ, ότι το Ευρωκοινοβούλιο με τις ψήφους και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ έχει νομιμοποιήσει τα λογισμικά υποκλοπών με τα λεγόμενα είδη διπλής χρήσης το Μάρτιο του 2021. Είναι δηλαδή νόμιμη η παραγωγή, η αγορά και η πώλησή τους στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα μην κάνουμε τώρα τις μωρές παρθένες ότι εν πάση περιπτώσει πέφτουμε από τα σύννεφα, πώς γίνονται αυτά τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, τίθεται διαφορετικά βεβαίως όταν γίνεται χρήση του. Εντάξει, αλλά δεν το αναπτύσσω, το πουλάω και το αγοράζω για να μην το χρησιμοποιήσω. Έτσι είναι ένα ζήτημα. Αλλά λέω. Άρα λοιπόν, εντάξει, εμείς δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, όπως κάποιοι τώρα προσπαθούν να κάνουν ότι πέφτουν από τα σύννεφα. Η ίδια η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, η ίδια η Κομισιόν, έτσι προσπαθούν να δημιουργήσουν μια ψεύτικη εικόνα. Είναι ένα ζήτημα
το οποίο όντως απασχολεί το Ευρωκοινοβούλιο και τους ευρωβουλευτές. Γιατί δεν είναι η δική μας αντίληψη ότι, εν πάση περιπτώσει, όλοι χρηματίζονται. Η πλειοψηφία κάνει αυτά που κάνει, που σε αντιλαϊκή κατεύθυνση, σε αντεργατική κατεύθυνση, τα βλέπουμε σε όλες τις χώρες μας, γιατί αυτές είναι πολιτικές τους θέσεις και αυτές υπερασπίζονται. Άρα και ο λαός πρέπει να βγάλει συμπεράσματα. Βεβαίως θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η συζήτηση. Και για μας το βασικό είναι αυτό. Ότι να βγάλει ο λαός συμπεράσματα ότι αυτό το σύστημα, όσο όρους, κανόνες και να προσπαθεί να τους βάλεις, όταν στο επίκεντρό του είναι ενάντια στα συμφέροντα του 95% και της ελληνικής κοινωνίας και κάθε κοινωνίας, πρέπει να ανατραπεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.